γίνεται να διορθώσουν. Έτσι εκεί. Ανά πάσα στιγμή να μπορούν να πηγαίνουν τον πόλεμο όπου θέλουν. Γιατί ένα παιδί βέβαια, όταν ευνόητο, όταν βλέπει το αποτέλεσμα των βομβών, γιατί μας δίνουν μόνο αεροπλάνα πολεμικά να απογειώνονται και να προσγειώνονται. Το βλέπει το παιδί που είναι 5 και 7 χρονών, σαν να είναι παιχνίδι. Το αποτέλεσμα όμως της βόμβας δεν το βλέπει. Πώς ευαισθητοποιείται εναντίον του πολέμου. Γι' αυτό θέλουμε. Ανά πάσα στιγμή να πηγαίνουν τον πόλεμο σε οποιαδήποτε μεριά της γης θέλουν. Είναι μία μικρογραφία τα Χανιά του τι γίνεται στον κόσμο. Έτσι. Με όλα τα, όλα τα παρατράγουδα, με όλα τις διαπλοκές, με όλα τα αυτό. Ε, που πλέον κανένας μένει τόσο ρε παιδί μου αδύναμος και τόσο. Εγώ τόσο να νιώθεις. Εγώ νιώθω σαν κυνηγημένο σκυλί. Χρόνια. Και αυτό επιδιώκουν και αυτό συνεχίζουν με τέτοιο σύστημα και οργανωμένα. Οργανωμένα το ότι να μου σπάσουν το ηθικό. Πράγματι να μην μπορώ που το έχουν κατορθώσει. Να μην δουλεύω. Έτσι. Γιατί εμένα βασικά ήταν η ζωγραφική η δουλειά μου. Και από εκεί επιβίωνα. Και από εκεί έφτιαξα και αυτό το εργαστήρι που λέμε της ειρήνης, που επικαλέστηκαν και στο δικαστήριο το, τη βίλα. Έτσι είναι και στην απόφαση. Τη βίλα αυτό για να την αφήσω στον τόπο μου. Από 15 χρονών με νύχια και με δόντια. Κάτι που λες από παιδί. Α, όχι, αυτό είναι πρώτων ετών είναι. Η διαμαρτυρία μιας ομοίρου. Όχι, είναι, αλλά δεν μπορεί να το δει ο Φακός. Ναι. Η διαμαρτυρία μιας ομοίρου είναι το 99. Είναι, που με είχαν σκέψει, με είχαν φέρει στο σημείο. Ναι. Τότε που έκαψε και τα έργα μου.
συνθλίψει όλες οι μεγάλες συσταγωγικά δυνάμεις εδώ του τόπου. Με έχουν συνθλίψει. Δεν ξέρω ανά πάση στιγμή κάτι γίνεται. Λοιπόν, σαν τρομαγμένο σκυλί κυκλοφορώ. Έτσι, αφού το λέω, φοβάμαι πως δεν προλάβω να φύγω από την Κρήτη. Που μου τα πήρε όλα η Κρήτη, βέβαια. Εντάξει, ο Βασίλης δεν μου μένει τίποτα, το τομάρι μου. Τρομάζομαι πως δεν προλάβω να φύγω. Φύγε! Φύγε σου λέω!